Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έγινε η μεταγωγή του βασικού υπόπτου για τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι Σαλάχ Αμπντεσλάμ στο δικαστικό μέγαρο της γαλλικής πρωτεύουσας. Η απολογία Αμπντεσλάμ αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες εφόσον συνεργαστεί με τις αρχές και δεχθεί να απαντήσει στα ερωτήματα του εισαγγελέως. Η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ο Αμπντεσλάμ θεωρεί το εγκέφαλος των τρομοκρατικών επιθέσεων που συγκλώνησαν το Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο και κόστησαν τη ζωή σε 130 ανθρώπους. Ο διαβόητος τρομοκράτης κρατείται στις φυλακές υψής της ασφαλείας Φλερί Μερονγκή μετά τη μεταγωγή του από τις φυλακές του Βελγίου που συντελέστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν από τις βελγικές τη μεταφορά 4 ακόμη υπόπτων που φέρονται να βοήθησαν τον Αμπντεσλάμ να διαφύγει της σύλληψης προκειμένου να δικαστούν στο Παρίσι.